Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε τις ψυχολογικές επιδράσεις της σεμινόπαυσης και θα ξεκινήσω ουσιαστικά σαν συνέχεια όλων αυτών που ακούσατε. Και αυτό που ακούσατε είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν οι ορμόνες στο σώμα μας, αλλά και στο μυαλό μας, στα συναισθήματά μας και στη διάθεσή μας. Ουσιαστικά μπορούμε να γνωρίζουμε πλέον ότι η εμπειρία της γυναίκας στην εμινόπαυση, δηλαδή ο ψυχολογικός τρόπος με τον οποίο το βιώνει, είναι αποτέλεσμα των ορμονικών διαταραχών. Οι αλλαγές δηλαδή στην ισορροπία των ορμονών είναι αυτές που προκαλούν και τις μεταβολές στην ψυχολογική κατάσταση της γυναίκας. Κυρίως, όπως είπε και ο κύριος Αναγιάννης, είναι κυρίως τα ιστρογόνα υπεύθυνα για αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί μετά από όλη αυτή την εισαγωγή, είμαστε τελικά έρμεα των ορμονών μας, οι ορμόνες μας κάνουν ό,τι θέλουν? Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε σε αυτή τη φάση είναι ότι το εάν θα υπάρξουν αυτές οι μεταβολές στις λειτουργίες των ορμονών και κατ' επέκταση στις ψυχολογικές μεταβολές, δεν είναι στο χέρι των γυναικών. Έρχονται χωρίς να τους ρωτήσουν. Και μπορεί μία γυναίκα η οποία βρίσκεται στην εμινόπαυση ή πριν από αυτήν ή λίγο μετά από αυτήν να αναρωτιέται: μόνο εγώ το βιώνω τόσο έντονα, μόνο σε μένα συμβαίνει να είναι τόσο έντονα τα συμπτώματα? Οφείλουμε και πάλι να πούμε ότι η εμινόπαυση θα συμβεί σε κάθε γυναίκα η οποία είναι υγιής, γύρω στην ηλικία των 45, όπως είπε και ο κύριος Αλαγιάννης, με ένα ηλικιακό φάσμα προς τα κάτω. Ωστόσο, οι γυναίκες οι οποίες έχουν τεκνοποίηση ή οι γυναίκες οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κληρονομικότητα, θα εμφανίσουν εμινόπαυση λίγο πιο μετά, λίγο πιο αργά, συγκριτικά με αυτές τις κυρίες, τις γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποίηση. Ωστόσο, όπως θα δούμε και στην πορεία, η φυσική κατάσταση της γυναίκας και διάφοροι περιβαλλοντικοί και σωματικοί παράγοντες είναι αυτοί που παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα βιώσει μια γυναίκα την εμινόπαυση και στο με ποιον τρόπο θα εμφανιστεί. Το χρονικό διάστημα και πάλι, όπως είπαμε και προηγουμένως, μεταβάλλεται, υπάρχει ένα ηλικιακό εύρος. Ας ονομάσουμε και πάλι συνοπτικά τη μετάβαση στην εμινόπαυση, δηλαδή την περιεμινόπαυση, σαν ένα χρονικό διάστημα το οποίο ξεκινάει κατά μέσο όρο στα 47 χρόνια, λίγο πριν, λίγο πιο μετά, μπορεί να έχει διάρκεια 4 χρόνων. Η εμινόπαυση από κάποιους ορίζεται ως 12 μήνες, μάλλον το χρονικό διάστημα, 12 μήνες μετά τον τελευταίο κύκλο της γυναίκας και η περίοδος της μετά-εμινόπαυσης είναι η περίοδος ουσιαστικά μετά την εμινόπαυση της γυναίκας. Η κλιμακτήριος, λοιπόν, είναι ένας παρεμφερής όρος και μπορούμε να τον ορίσουμε σαν το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αναπαραγωγική διαδικασία της γυναίκας, εκεί που ουσιαστικά ξεκινάει και ξεκινούν και υπάρχουν κάποιες μεταβολές, έως να έρθουν τα γυρατιά. Θα ήθελα να δούμε κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα, και σωματικά και ψυχολογικά, να εντοπίσουμε με ποιον τρόπο έχουν επίδραση στην ψυχική σφαίρα της γυναίκας και να δούμε με ποιες τεχνικές ενδεχομένως θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει κάθε γυναίκα χωρίς αναγκαστικά να χάνει χρήση της φαρμακευτικής αγωγής. Ας δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε πάρα πολύ χοντρικά να ρυθμίσουμε και να εξαλείψουμε κάποια συμπτώματα. Αρχικά με την έλλειψη της ερωτικής επιθυμίας, οι σεξολόγοι και οι γυναικολόγοι προτείνουν η γυναίκα να μην απέχει από το σεξ, απέναντίας να δίνει μεγαλύτερο χρόνο και χώρο στα προκαταρκτικά και στην διαδικασία της ίγρανσης του κόλπου. Αναφορικά με τους ελαφρείς ή τους έντονους πόνους, οι μαλάξεις ή η τεχνητή χαλάρωση είναι πολλές φορές χρήσιμη. Στο άγχος και τα καταθλιπτικά συμπτώματα, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γυναίκες τρόπους να αποφορτίζονται συναισθηματικά και να μάθουν έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπουν το σώμα τους, τον κόσμο και την αλλαγή που είναι πρωτοπυλών, όπως θα δούμε και στην πορεία. Αναφορικά με την ευερεθιστότητα, καλό είναι να γνωρίζουμε κάποιες τεχνικές διαχείρισης θυμού και εκνευρισμού, να γνωρίζουμε πώς να δίνουμε χρόνο στον άλλον και στον εαυτό μας και να μάθουμε να καλλιεργούμε την υπομονή μας. Και είμαι σίγουρος ότι έχετε πολύ ανεπτυγμένη καλλιέργεια υπομονής, μιας που κάθεστε τόση ώρα υπομονετικά και μας ακούτε. Τα προβλήματα στον ύπνο πολλές φορές ρυθμίζονται με την διακοπή προβληματικών συνηθιών και
μια πάρα πολύ απλή συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε και δεν θα είναι εύκολα κατανοητή. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε, όταν προσπαθείς να κοιμηθείς και δεν σε πιάνει ο ύπνος, συνήθως αυτό που κάνεις είναι να πιέζεις τον εαυτό σου να κοιμηθεί. Κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Μια απλή συμβουλή είναι λοιπόν, σταμάτα να προσπαθείς να κοιμηθείς. Σταμάτα να προσπαθείς να κοιμάσαι. Και κάποια στιγμή ο ύπνος θα έρθει από μόνος του. Οι δυσκολίες στη μνήμη λοιπόν, μιας που δεν μιλάμε για άνοια και Αλσχάιμερ, θα καταπολεμηθούν με το να είμαστε περισσότερο συγκεντρωμένοι σε μία ομιλία ή σε αυτό που θέλουμε να προσέξουμε, στον εστιάζουμε στο παρόν. Τα εύκολα κλάματα ενδεχομένως να μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε με το να κατανοούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και να έχουμε μία συμπόνια και στον εαυτό μας και απέναντι μία ευκαιρία να απελευθερωθούν οι γυναίκες. Να απελευθερωθούν από το βάρος της έμεινουρίσης. Να απελευθερωθούν από το φόρτο της περίοδου. Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ συχνά οι γυναίκες νιώθουν απελευθερωμένες μετά τη διαδικασία της εμεινόπαυσης. Γιατί ας πούμε ότι για αρχή και πολύ απλοϊκά είναι ικανές να απολαύσουν τις ερωτικές τους επαφές δίχως το φόβο κάποιας εγκυμοσύνης. Επίσης, για πρώτη φορά στη ζωή της η γυναίκα μπορεί να στραφεί πλήρως στον εαυτό της και στις πραγματικές της ανάγκες. Ουσιαστικά η εμεινόπαυση πραγματοποιείται σε ένα ηλικιακό στάδιο το οποίο το ονομάζουμε μέση ηλικία. Σε αυτό το ηλικιακό στάδιο η γυναίκα είναι πλήρως ενήμερη για τον εαυτό της. Γνωρίζει καλύτερα παρά ποτέ το ποια πραγματικά είναι. Έχει αυτό που λέμε μία έντονη αυτογνωσία. Καταλαβαίνει τις αξίες της, καταλαβαίνει τις ικανότητές της, καταλαβαίνει τα σημαντικά πράγματα για τη ζωή της και για τον εαυτό της. Είναι όρημη και μπορεί να τα διεκδικήσει στη ζωή της. Διαδικασία. Μετά από αυτό το κύκλο, μπορείς να συνεχίσεις να είσαι το ίδιο γοητευτική, το ίδιο παραγωγική, το ίδιο στοργική, δημιουργική, φιλική, αυθεντική. Μπορείς να συνεχίσεις να είσαι ο εαυτός σου όπως ήσουν και πριν. Θα κάνεις λίγη υπομονή, θα κατανοήσεις τα συμπτώματα, θα κατανοήσεις ότι πολλές φορές δεν έχει να κάνει με εσένα, έχει να κάνει με τις διαδικασίες που ακολουθεί το σώμα σου αυτόματα, λόγω των ορμονών, και δίχως να πενθήσεις την επερχόμενη τρίτη ηλικία, γιατί ακόμη μιλάμε για τη μέση ηλικία, θα δεις ότι ένας καινούριος κύκλος ξεκινάει μπροστά σου με καινούριες ευκαιρίες για να γνωρίσεις και να φροντίσεις καλύτερα τον εαυτό σου.